Τεράστιε είναι οι ζημιέ που υπέστη ο Δήμο Ιχαλία από τι καταστροφικέ πλημμύρε τη περασμένη εβδομάδα. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Πανούση, κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη πολιτική προστασία. Θεωρώ ότι είναι το πρώτο βήμα και να ευχαριστήσω ε, του εμπλεκόμενου στην περιφέρεια και πάνω απ' όλα τον Υπουργό, ο οποίο είναι και ο υπογράφων, ε, γιατί ήταν κάτι το οποίο το είχε ανάγκη ο τόπο και το έχει. Πιστεύω ότι είναι το πρώτο βήμα, διότι το έτοιμά μας, το πλέον σημαντικό, είναι να κηρυχθεί ο Δήμος πλημμυροπαθής. Ε, είναι κάτι το οποίο το δικαιούται, είναι κάτι το οποίο και ο τυφλός το βλέπει. Άρα, λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι οι υπεύθυνοι θα έρθουν στο ύψος των περιστάσεων και θα κρίνουν το Δήμο Ιχαλίας πλημμυροπαθή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μαζέψουμε τα κομμάτια μας. Ο Δήμος τώρα καταγράφει τις ζημιές που εκτείνονται σε πολλές περιοχές, αναφέρονται στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο αλλά και σε υποδομές, ενώ σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει και κίνδυνος. Υπάρχουν ζημιές καταρχάς σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, υπάρχουν ζημιές σε κτίσματα, υπάρχουν ζημιές σε οδικό, δημοτικό και διαδημοτικό καθώς και επαρχιακό δίκτυο. Η, η κατάσταση εκεί είναι τραγική. Υπάρχουν δρόμοι οι οποίοι είναι απροσπέλαστοι και υπάρχουν δρόμοι οι οποίοι είναι σε τόσο άσχημη κατάσταση που από στιγμή σε στιγμή ενδέχεται να αν δεχθούν μεγαλύτερη κατολίσθηση, θα, όχι θα έχει κομπή κυκλοφορία, αλλά αν υπάρχει κάποιο όχημα τη στιγμή εκεί, θα έχουμε σοβαρά προβλήματα. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών και να δοθεί στου αρμόδιου φορεί ώστε να κηρυχθεί ο Δήμο Ιχαλία πλημμυροπαθή.